Oh, πέρασε η ώρα. Ελπίζω να μην φαίνομαι πολύ σκοτεινή. Γεια! Αυτό το βίντεο έχει να κάνει με μάσκες προσώπου. Αφορά ελληνικές εταιρείες φυσικά, όπως όλα τα βιντεάκια αυτής της σειράς. Και μου είναι πολύ δύσκολο να μαζεύω ίδια προϊόντα, προϊόντα ίδιες κατηγορίες από διαφορετικές εταιρείες, γιατί προφανώς και δεν μου χρειάζονται όλα αυτά. Αλλά οι μάσκες είναι κάτι που μπορώ να έχω σε ποικιλία και θέλω να έχω σε ποικιλία. Θα σας ξεκινήσω από αυτά που έχω αναφέρει ήδη μια φορά σε διάφορο, σε blog post ή σε κάποιο άλλο βίντεο. Και αυτή εδώ η πρώτη είναι η Caladair Mask. Η συγκεκριμένη είναι από την εταιρεία Ευδέρμια και συσκευάζεται στην Θεσσαλονίκη, στην Περαιά. Έρχεται στα 30 γραμμάρια, είναι αρκετά ακριβή η μάσκα προσώπου. Τη συνιστώ σε όσες όσους περνάτε ακμή αυτή την περίοδο. Μπορείτε να την εφαρμόσετε σε όλο το πρόσωπο και να την αφήσετε ολόκληρο το βράδυ να βράσει, ή αν σας είναι αρκετά σκληρή, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε τοπικά στα σφυράκια. Επόμενη εταιρεία είναι από την That's Better, επόμενη μάσκα. Η That's Better, όλα τα προϊόντα έχουν μέσα acai berry. Το συγκεκριμένο είναι δειγματάκι. Υπήρχε στο Glowbox Ιουνίου ή Ιουλίου, νομίζω. Όχι, στο Glowbox Ιουνίου νομίζω ότι υπήρχε. Αν ήσασταν κάποιες τυχερές και πήρατε το full size, η συγκεκριμένη μάσκα δεν είναι από αυτές που τις βάζεις και κοκαλώνει το πρόσωπο. Είναι πιο πολύ σαν ενυδατική προσώπου. Ναι, μεν στεγνώνει, αλλά όχι τελείως για να νιώθετε ότι σας τραβάει την επιδερμίδα. Και μπορείτε να την αφήσετε για 10 με 15 λεπτά στο πρόσωπο. Αν έχετε την κρέμα σώματος, έχει πάρα πολύ έντονη μυρωδιά η κρέμα σώματος. Η συγκεκριμένη μάσκα όμως δεν έχει, αν και όλα τα προϊόντα περιέχουν το ίδιο φρούτο. Αλλά ναι, δεν ξέρω, ίσως υπήρχε σε μεγαλύτερη ποσότητα στην ενυδατική σώματος. Πάντως για το πρόσωπο δεν μυρίζει πολύ έντονα. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και θα ψάξω να βρω και άλλες μάσκες τέτοιου τύπου που να μοιάζουν σαν ενυδατικές. Η επόμενη είναι από την εταιρεία Corpus και την έχετε δει σε πάρα πολλές αναφορές που έχω κάνει. Είναι με θαλάσσια λάσπη και φύκια. Αφορά όλες τις επιδερμίδες. Και τη συγκεκριμένη την αφήνετε και αυτήν 10 με 15 λεπτά στο πρόσωπο να δράσει. Και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε 1 με 2 φορές την εβδομάδα και αυτή και τις υπόλοιπες. Η επόμενη εταιρεία είναι η Ventus. Η πρώτη μάσκα είναι πάλι για όλους τους τύπους δέρματος. Είναι μάσκα peel off, δηλαδή ναι μεν την αφήνετε στεγνώνει, αλλά είναι μάσκα η οποία ξεφλουδίζεται από το δέρμα. Και είναι με αγκουράκι. Την Ventus μπορείτε να τη βρείτε στα Hondo Center, όπως και την Corpus, την εταιρεία Corpus. Την That's Better πρέπει να μπείτε στο ηλεκτρονικό, στην σελίδα της στο ίντερνετ και να ψάξετε να βρείτε συνεργαζόμενα φαρμακεία, ή απλά να πάτε στο φαρμακείο της γειτονιάς σας και να πείτε ότι θέλετε να παραγγείλετε τη συγκεκριμένη μάσκα. Μου αρέσει αυτή η εταιρεία γιατί στην ιστοσελίδα της έχει τις τιμές που αφορούν τα προϊόντα της, και την Caladair μπορείτε να τη βρείτε σε οποιοδήποτε φαρμακείο. Ιδιαίτερα αν είστε από τη Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα υπάρχει στο κατάστημά τους. Και μια ακόμα από τη Ventus που έχω είναι επίσης για όλους τους τύπους δέρματος. Νομίζω ότι όλες οι Ventus μάσκες που έχω δει αφορούν όλες τις επιδερμίδες, και το συγκεκριμένο είναι με φυσικά οξέα φρούτων. Ελπίζω να μην είναι πολύ έντονη για τις ξηρές επιδερμίδες, γιατί όσες έχουμε λιπαρές επιδερμίδες ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε έντονο καθαρισμό. Οι επόμενες δύο μάσκες είναι από την ίδια εταιρεία που λέγεται Miss Sandy Cosmetics και μπορείτε να τη βρείτε αυτή στα Jumbo. Εγώ την πήρα, αν έχετε δει την ανάρτηση που είχα κάνει στο ιστολόγιο μου μαζί με άλλα πραγματάκια που ήθελα για το απακετάρισμα για το ταξίδι μου που θα πάω. Και είναι με αγκουράκι αυτή εδώ και αφορά λιπαρά δέρματα.
Τη συγκεκριμένη την απλώνετε σε βρεγμένο δέρμα και την αφήνετε να δράσει 30 με 40 λεπτά. Και η τελευταία μάσκα πάλι είναι από τη Miss Anti Cosmetics και είναι για όλες τις επιδερμίδες με χαμομήλι και αλόι. Νομίζω ότι αυτή θα είναι πάρα πολύ καλή και για ξηρά δέρματα. Έχει βιταμίνη Ε όπως έχει και αυτή εδώ με το ακουράκι. Είναι μικροβιολογικά ελεγμένες και οι δύο σε περίπτωση που σας προβληματίζει επειδή τη βρίσκεται σαν τζάμπο, τουλάχιστον έτσι αναφέρει πάνω. Και τη συγκεκριμένη, και αυτή μάλλον πάλι την απλώνετε σε βρεγμένη επιδερμίδα και την αφήνετε για 30-40 λεπτά να δράσει. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe στο κανάλι μου, να με κάνετε follow στο blog μου που λέγεται Caramel Candles και σε διάφορες πλατφόρμες που διατηρώ λογαριασμούς, θα τα έχω όλα από κάτω. Αυτά, να περνάτε καλά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!